τη χρηματοδότηση και του Δήμου Καλαμάτας και την υποστήριξη του αθλητικού οργανισμού οργανώνονται και φέτος τα Παπαφλέσια. Ένα meeting, ένας αγώνας που για χρόνια τώρα η συμμετοχή αποτελεί τιμή για όλους τους αθλητές υψηλού αγωνιστικού επίπεδου. Ένας αγώνας ο οποίος προβάλλει και την πόλη μας στην Καλαμάτα διεθνώς. Η διαχρονικότητα του meeting αυτού δικαιώνει τις προσπάθειες των ανθρώπων του Μεσσηνιακού και ταυτίζεται με την εξέλιξη των αθλημάτων του Στίβου σε όλη την Μεσσηνία. Είναι ένα αποτέλεσμα που εμείς στον αθλητικό οργανισμό το βλέπουμε καθημερινά στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις στο στάδιο με τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων αθλητών. Η αξία του αγώνα είναι αντιπροσωπευτική της κάθε εποχής και σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης όλο αυτό αποτυπώνεται στο επίπεδο των αθλητών που λαμβάνουν μέρος και βέβαια και στην κατάσταση των εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν είναι αυτές που θέλουμε, αλλά είναι εγκαταστάσεις στις οποίες με κόπο και με δημοτικούς αποκλειστικά πόρους, ως Δήμος Καλαμάτας και αθλητικός οργανισμός, διατηρούμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Και με τρόπο μεθοδικό τις βελτιώνουμε κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι με χρηματοδότηση, η πρώτη χρηματοδότηση για αθλητικά έργα που έγινε από την πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια, θα κατασκευαστούν νέες τουαλέτες στο στάδιο και θα υπάρχει και τουαλέτα αμαία και επίκειται τις επόμενες ημέρες η χρηματοδότηση για το ριντόπινγκ του Ταρτάν. Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία, έτσι ώστε και αυτό το πολύπαθο έργο να υλοποιηθεί ακολουθώντας τις διαδικασίες υλοποίησης των δημοσίων έργων. Με αυτά θα θέλω να συγχαρώ πολύ τους ανθρώπους του Μεσσηνιακού οι οποίοι πασχίζουν για να διατηρήσουν το meeting σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Καλή επιτυχία!